Οι γιορτές πλησιάζουν και αρκετοί εργαζόμενοι περιμένουν πώς και πώς το δώρο των Χριστουγέννων για να προχωρήσουν στις αγορές που χρειάζονται λόγω εορτών, αλλά και να καλύψουν και άλλες βασικές τους ανάγκες. Τα τελευταία χρόνια όμως, επειδή ο νόμος είναι αυστηρός με τους εργοδότες που δεν το καταβάλουν, συνηθίζεται σε πολλές περιπτώσεις να φαίνεται ότι το καταθέτουν στους λογαριασμούς των εργαζομένων και στη συνέχεια το ζητούν πίσω από εκείνους με την απειλή της απόλυσής τους. Ναι, έχουμε μπει. Ουσιαστικά είμαστε στο Δεκέμβρη, δηλαδή λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όπου οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αναμένεται να πάρουν το δώρο, περιμένουν μάλλον το δώρο, ένα δηλαδή ουσιαστικά μισθό ακόμα ο οποίος έχει ήδη εξανεμιστεί εξαιτίας αυτού του τεράστιου κύματος ακρίβειας, ουσιαστικά τον έχει δώσει πριν ακόμα με τον πάρει. Όμως είμαστε αναγκασμένοι εδώ να σημειώσουμε τα εξής, με βάση και την πείρα των προηγούμενων χρόνων, όπου εκατοντάδες εργαζόμενοι εκβιάζονται από τους εργοδότες ουσιαστικά και επιστρέφουν το δώρο το οποίο τους καταβάλλεται, δεν το παίρνουν καν δηλαδή, ενώ τόσο σε αυτές τις συνθήκες το έχουν ανάγκη. Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, Γιάννης Κόκας, τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβάλλονται σε είδος αλλά μόνο σε χρήμα. Σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος δεν λάβει καθόλου δώρο ή του το ζητήσουν να το επιστρέψει, τότε θα πρέπει αμέσως να το καταγγείλει. Έχουμε συνεχείς καταγγελίες τα προηγούμενα χρόνια για τέτοιου είδους ζητήματα. Και για τη φετινή χρονιά λοιπόν, εμείς καλούμε καταρχήν τους εργαζόμενους όπου συμβεί, πρόκειται να συμβεί ή εν πάση περιπτώσει έχουν και πείρα από την προηγούμενη, να απευθυνθούν στα σωματεία, να απευθυνθούν στο εργατικό ας πούμε, κέντρο, να καταγγέλουν λοιπόν αυτά τα ζητήματα, προκειμένου να παρεμβαίνουμε, να σταματήσουν να υπάρχουν ας πούμε, αυτά τα φαινόμενα. Και βέβαια σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε και το κράτος και τους ενεκτικούς μηχανισμούς να παρεύουν σε αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου να προστατευτούν οι εργαζόμενοι. Η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων θα πρέπει να έχει γίνει έως 21 Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που το δώρο δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι μπορούν να προσφύγουν στην οικία επιθεώρηση εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Επίσης, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας.